Την καημένη, τι ξύλο ήταν αυτό που έφαγε? Ειλικρινά, ήταν συγκλονιστικές και οι ερμηνείες των ηθοποιών. Εγώ προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί, δεν έχω λόγια, δηλαδή τελείωσε χθες και ανταλλάξαμε μηνύματα και με τη Βαλεντίνα της Σοφοκλέους και με τη Ντόρις. Τα συγχαρητήριά μας σε όλους, γιατί πραγματικά έχουμε ενθουσιαστεί εμείς και νομίζω ότι αυτό το δείξατε κι εσείς με τα πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης, γιατί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της AGB, η δραματική σειρά Γυμνή Άγγελοι κατέλαβε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών στην ώρα προβολής της από τις 10 μέχρι τις 10.50 με μέσο μερίδιο τηλεθέασης 34,3%. Την πρεμιέρα παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 88.000 τηλεθεατές. Πάρα πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης, πολύ μεγάλο το ποσοστό των τηλεθεατών που παρακολούθησαν την πρεμιέρα και το μερίδιο τηλεθέασης έφτασε κατά τη διάρκεια της προβολής 45,5%. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και η προτίμηση που έδειξε το κοινό. Και περιμένουμε πώς και πώς το σημερινό δεύτερο επεισόδιο. Γιατί το πρώτο επεισόδιο σε μια σειρά συνήθως είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Ο κύριος Μουσουλιώτης που τον είδαμε, αυτόν τον άνθρωπο, τον απελπισμένο. Είναι κόρη του μονογιού. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ότι πρέπει να είναι κόρη του μονογιού. Μελέκη. Με τη Μόνικα Μελέκη. Με τη Μόνικα αυτό που προσπαθούσα να καταλάβω. Αν ήταν εικόνες. Αν ήταν αναμνήσεις. Νομίζετε, η Μόνικα πρέπει να ήταν ένα από τα σήματα. Τα οποία. Το φτιάρι όμως, τι ρόλο παίζει, παιδιά. Κάθε φορά που τη χτυπάνε, έβλεπε ένα φτιάρι να. Αυτό θα το ανακαλύψει. Ίσως, ίσως έζησε. Ίσως έζησε αυτές τις στιγμές και κάθε φορά που νιώθει τον πόνο πάνω της. Αλλά διαισθάνεται κάποια πράγματα γιατί είχε πει να μην φύγει. Είχε πει και να μην φύγει. Και αυτό. Το είπε και αυτό. Δηλαδή τώρα κοίτα να δεις. Μα φύγει και εμείς για άγχος. Όλο αυτό το μυστήριο είναι και το αλατοπίπερο της σειράς. Στο σημερινό επεισόδιο νομίζω ότι θα καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Γυμνή Άγγελη απόψε στο Μέκα στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, να μιλήσουμε με τον Τόνι Δημητρίου, τον αγαπημένο μας, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τόνι μου, γεια σου, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Τόνι μου, τι να πω, νομίζω ότι ό,τι και να πω θα είναι λίγο. Ό,τι να πεις, γιατί εγώ είμαι Αθήνα και δεν είδα το επεισόδιο. Θα το δω σε DVD όταν κατέβω μεθαύριο για γύρισμα. Άκου λοιπόν να σου πω εγώ τι είδαμε. Αυτό που άκουσα είναι ότι σου έκανε εντύπωση το ξύλο, ρε Χριστιανά. Τόσα πράγματα είδες στο ξύλο. Όχι, όλα μου έκαναν εντύπωση, όλα μου άρεσαν, αλλά πολύ ξύλο έφαγε η Μονογιού χθες το βράδυ. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικές και ερμηνείες όλων των ηθοποιών. Αν ζηλεύεις, παίρνει από το γύρισμα να σε δίνουμε και εσύ. Τόνι μου, όχι, δεν πειράζει. Θα βρω μια άλλη σκηνή την επόμενη φορά που θα με συγκλονίσει, που θα είναι πιο ευχάριστη. Τόνι, είσαι πολύ κακός. Γιατί, εντάξει, είναι και ο ρόλος. Όχι, Τόνι, ρόλο, όχι, όχι, είμαι κακός γενικά σαν άνθρωπος. Όχι, σαν άνθρωπος, είσαι υπέροχος άνθρωπος. Τόνι μου, μίλησε μας λίγο για το δικό σου το ρόλο. Σε είδαμε χθες το βράδυ στην πρεμιέρα. Εκεί σαν μαστροπόσκηση βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να φανταστούμε λίγο τη συνέχεια. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να μείνω πάρα πολύ στο δικό μου ρόλο. Είναι ένας τύπος ο οποίος... αυτή η σειρά διαδραματίζεται την εποχή του 72-73, ναι, λίγο πριν την εισβολή. Mm-hmm. Είναι ο Άλκης αλλά και ο Τόνι προς τα έξω έχουν την εικόνα ευυπόληπτων επιχειρηματιών, βιοτέχνες. Κύριοι. Ναι, στην πραγματική ιστορία ήταν και οι δύο παντρεμένοι με παιδιά. Και αυτό βέβαια τους κάνει ακόμα χειρότερους. Ξέρεις ότι θα σε μισήσω το πολύ σε ένα μήνα βλέποντας τη σειρά. Εύχομαι να με μισήσετε όλοι πολύ συντομότερα. Δηλαδή... Γιατί αυτό θα είναι πολύ πήγε. Καλό στο ρόλο. Δηλαδή ο στόχος του κάθε ηθοποιού είναι να πείσει σε αυτό που κάνει και να παρασύρει. Δηλαδή, εντάξει, και είναι και βαρετό να παίζεις πάντα τον καλό, τον όμορφο, τον ωραίο, τον έτσι, τον αλλιώς, ξέρω εγώ. Και δεν το λέω ότι το κάνω εγώ αυτό. θέλω να πω ότι σε γενικές γραμμές η πρόκληση είναι κάθε φορά να κάνεις κάτι διαφορετικό και οι προτάσεις που έχεις να μην είναι πάντα για συγκεκριμένα πράγματα. Βέβαια. Δόξα σας ο Θεός, μέχρι τώρα τα έχω καταφέρει. Τόνι μου, εσένα αυτό που σε συγκίνησε σε αυτό το σενάριο, έτσι, γιατί πρέπει να πήρες το σενάριο στα χέρια σου, να μελέτησες την πρόταση που είχες, τι είναι αυτό το οποίο σε συγκίνησε, σε άγγιξε περισσότερο από όλα? Ξεκινώντας από τη γραφή. Δηλαδή, όταν είχα μιλήσει εγώ με τον κύριο Χουλιάρα αρκετά νωρίς, αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον καταρχήν είναι ότι είναι μια σειρά που προέρχεται από βιβλίο. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι έχεις αυλεπεί ένα καλό σενάριο.
Μάλιστα. Βέβαια, καλό βιβλίο δεν σημαίνει πάντα καλό σενάριο. Το θέμα είναι να μπορέσεις να κάνεις τη μεταφορά. Βέβαια. Διαβάζοντας όμως τα σενάρια, τα πρώτα τέσσερα που είχα στα χέρια μου, παρόλο που ήταν το πρώτο draft, η πρώτη γραφή, και έχουν ας πούμε αλλάξει άλλες τρεις φορές και τέσσερις από τότε προς το καλύτερο, γιατί έχουμε και ένα πολύ έμπειρο σκηνοθέτη, ο οποίος βλέποντας κάποιες σκηνές γραμμένες, ξέρει ότι αυτή η σκηνή πρέπει να μικρύνει λίγο, να έχει περισσότερη δράση, οι διάλογοι να είναι πιο γρήγοροι. Και είχαμε μια φοβερή συνεργασία λοιπόν σεναριογράφου σκηνοθέτη. Πολύ ωραία. Και από εκεί και πέρα ξέρεις, είναι ο ηθοποιός καλείται να ερμηνεύσει, και από εκεί και πέρα δεν ξέρεις. Δηλαδή εγώ το μοντάζ, τη σειρά, δεν την έχω δει. Έχω πάρει βέβαια γραμμή του τι θα γίνει, γιατί έχω να κάνω με εξαιρετικούς συναδέλφους, δηλαδή ο πρώτος και ο τελευταίος ρόλος είναι όλοι ένας και ένας. Από τα γυρίσματα κάποια ατμόσφαιρα κατάλαβα. Εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις αν δεν δεις το τελικό αποτέλεσμα, γιατί έχεις μουσικές, έχεις μοντάζ κτλ. Αλλά ήμουν σίγουρος ότι κάνουμε κάτι καλό. Βέβαια, το καλό δεν αρέσει πάντα. Δηλαδή υπάρχουν πολλές σειρές οι οποίες ήταν κατά τη γνώμη μας πάρα πολύ καλές, απλά δεν είχαν γκέλ. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως ήξερα ότι πηγαίναμε για μια επιτυχία. Τόνι μου, είναι μια ιστορία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Είναι κάτι το οποίο έχουν ζήσει πάρα πολλές οικογένειες, αυτό που θα δούμε εμείς αυτή τη στιγμή, και έχει ξεκινήσει από χθες το βράδυ, πρεμιέρα. Νομίζω ότι πολλές οικογένειες θα αναβιώσουν δικές τους στιγμές, δικές τους ιστορίες, και εμείς θα ταξιδέψουμε πίσω και θα δούμε αυτές τις ιστορίες και θα μπούμε και εμείς σε αυτό το πετσί, γιατί σου λέω, ήδη σε έχω αντιπαθήσει. Και να σου πω την αλήθεια, παρόλο που εγώ είμαι αρκετά μεγαλύτερος και από σένα και τα λοιπά, όταν διάβαζα τα σενάρια μου είχε κάνει εντύπωση ότι στη Λευκωσία του 1972-73, σε έναν τόπο ο οποίος, εντάξει, η Κύπρος τότε είχε μισό εκατομμύριο κατοίκους, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούσαν έτσι, χωρίς, εντάξει, πάντα υπήρχε ο φόβος ότι μπορεί να τους πιάσουν ή να τους ανακαλύψουν. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το θράσος τους και να μην πω το θάρρος, γιατί δεν είναι θάρρος όταν... Είναι καθαρά θράσος, έτσι, όπως ναι, το είπες. Το θράσος τους και ο τρόπος που λειτουργούσαν ήταν Κόζα Νόστρα, δηλαδή μαφία... Μάλιστα. Τι να πω, απίστευτο. Πίσω από τα κουστούμια τους. Διαβάζοντας τα σενάρια πολλές φορές λέω, μα κοίτα τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, απίστευτο, δηλαδή... Νομίζω ότι θα καταφέρετε να μας εξοργήσετε, να μας κάνετε να νιώσουμε διάφορα συναισθήματα, και αυτή είναι και η μαγεία, νομίζω, μια σειράς, να έχουμε όλα αυτά τα ανάμεικτα συναισθήματα. Τόνι μου, πότε μας έρχεσαι ξανά στην Κύπρο? Κατεβαίνω την Κυριακή το μεσημέρι, γιατί έχω μια υποχρέωση, τέλος πάντων, την Κυριακή το απόγευμα. Πολύ ωραία. Και Δευτέρα έχω κάτι άλλο να κάνω, και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη αλλά και Παρασκευή έχω γύρισμα κάτω. Ωραία, θα κανονίσουμε κάποια στιγμή να τα πούμε και εμείς από κοντά. Να σου πω την αλήθεια, δεν θα είναι και τόσο εύκολο, γιατί τα γυρίσματά μας είναι 12 ώρες. Το φαντάζομαι αυτό το... Επειδή ακριβώς οι ημέρες που είμαστε κάτω είναι περιορισμένες, και εγώ και ο Χριστός ο Γιάνναρης και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που έρχονται από την Αθήνα. Θα έρθουμε εμείς σε εσάς, μην ανησυχείς. Τα κεφάλια μέσα, δηλαδή... Καταλαβαίνω. Όμως, είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα, περνάμε πολύ καλά στα γυρίσματα. Γενικά η κάθε σκηνή που γίνεται έχει και την άλλη της πλευρά. Βέβαια. Ίσως αν κρατήσουμε κάποια αποσπάσματα να τα δείτε στο τέλος. Έτσι ακριβώς. Τόνι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε και εμείς στα γυρίσματα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο για εσάς λόγω των πολύωρων γυρισμάτων, αλλά θα έρθουμε εμείς σε εσάς. Να κοπιάσετε. Σήμερα είναι το δεύτερο επεισόδιο? Ναι, σήμερα στις 10 το βράδυ, δεύτερο επεισόδιο. Ωραία, ωραία. Σήμερα είναι το δεύτερο επεισόδιο, εξίσου δυνατό με το πρώτο, μη σας πω και... Και πιο νομίζω, και πιο πολύ. Και ναι, κάποιος ρώτησε αν η Μονογιού είναι κόρη του Ανδρέα, του Μουσουλιώτη, ναι είναι. Πολύ ωραία. Θα το ανακαλύψουμε και απόψε σίγουρα, έτσι. Όχι, θα το ανακαλύψουμε, μας το είπες, αλλά θα το δούμε και εμείς απόψε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Ναι. Πάντως, μετά από τα γυρίσματα... τα τελευταία κατάλαβα γιατί οι γιατροί συνταγογραφούν σίδερο στις γυναίκες και όχι ξύλο. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και σε σένα.
Χαιρετισμούς σε όλους σας. Να είσαι καλά, Τόνι μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ξέρεις τι σκέφτηκα τώρα. Πες μου. Ξαναείπαμε την ημερομηνία. Πολύ πιθανόν αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουμε τη ζωή τους τώρα στα σύριαλ να ζουν. Βέβαια. Βέβαια, δεν είναι. Τώρα το αντιλήφθηκα αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει περίπτωση να βγει μερικοί από αυτού. Συγγενείς οι οποίοι βίωσαν αυτές τις καταστάσεις σίγουρα πρέπει να βγει. Από το 70, παιδιά. Είσαι ένα βιογράφος για να βασιστεί στην ιστορία, για να γράψει το βιβλίο και σε κάποιες μαρτυρίες από συγγενείς, γνωστούς, φίλους, οι οποίοι έζησαν αυτή την κατάσταση. Και αυτό που είπα, αρχίσαμε και το νιώθουμε από χθες το βράδυ, έντονα συναισθήματα. Εναλλαγές, να νιώθουμε αυτά τα συναισθήματα οργής για αυτούς τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από όλη αυτή την ιστορία που θα δούμε και σήμερα στο σημερινό δεύτερο επεισόδιο Γυμνοί Άγγελοι στις 10 η ώρα το βράδυ. Να δούμε και λίγο από το τι θα δούμε σήμερα το βράδυ στους Γυμνούς Άγγελους. Για να δούμε. Δεν ξέρω να τολμήσεις να κάνεις πως φεύγεις. Θα σε βρούμε τα άντερα στα χέρια σε κανένα χαντάκι. Κατάλαβες. Υδρό. Τι να δεις, το δίλησες στους πελάτη και μετά ο Χατζιπετρής. Κοίτα να σας στείλω μέσα σε όσο το χάλι. Όχι το Χατζιπετρή, να έρθει. Δεν σκέφτηκες το μαμά. Κιό. Να πάω με τη θιά μου. Τέλειωνε με έξαρκα και να παουρίζει εκείνος. Είναι τα χέρια που δουλεύω, έτσι με το στόμα. Είναι να με βοηθήσεις. Να πεις της αρφής σου να πάει να κόψει τον λαιμόν της να κάνει δικά της κοπελούθια. Ο Χριστόφορος του Τσιπρί παντρευκεί την κόρη του την Ελπίδα. Έναν ώρα του ακόμα. Γιατί καμιά πως δεν καταλάβεις. Αν δεν πει το νέο κύρι σου, εφεύκεις που τον άνυτρο. Σαν ό,τι θέλεις να φύγει, Ρέλια. Ναι, κλέψου. Καλώς ήρθες. Χαρήκα. Λοιπόν, σε περιμένω, έτσι. Όχι, okay, δεν χρειάζεται. Ο Άλκης είναι ο πιο κοντινός μου άνθρωπος εδώ. Ναι, είσαι. Σαν άγγελος γυμνό. Παναγιά μαζί σου. Ιρώ. Ιρώ, έλα σε παρακαλώ. Μάλιστα. Έτσι, αυτή η συνάντηση, αυτή η μοιραία συνάντηση που έλεγα θα τη δούμε στο πρώτο επεισόδιο, θα τη δούμε στο δεύτερο. Τελικά σήμερα λοιπόν το βράδυ θα είναι αυτή η μοιραία συνάντηση που νομίζω ότι εντάξει, θα η συνέχεια. Βέβαια, έτσι. Λοιπόν,